Το ημερολόγιο έγραφε 14 Απριλίου, όταν το φρεάτιο του μεταλλίου στο Μιτσερό αποκάλυψε την σωρό της 38χρονης Mary Rose από τις Φιλιππίνες, η οποία δολοφονήθηκε μαζί με την 6χρονη κόρη της Σιέρα τον Μάιο του 2018. Ο εντοπισμός της σωρού της άνοιξε και το μεγάλο κεφάλαιο της φρίκης που προκάλεσε ο πρώτος Κύπριος κατά σειροήν δολοφόνος Νίκος Μεταξάς. 103 μέρες μετά τον εντοπισμό της, το απόγευμα στον καθολικό ιερό ναό Τερασάντα στη Λάρνακα, τελέστηκε η κηδεία της. Ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή τέθηκε επικεφαλής των ερευνών για τον εντοπισμό των σωρών όλων των θυμάτων του Μεταξά, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το ίστατο χέρε. Η σωρός της 6χρονης κόρης της Σιέρα μεταφέρθηκε ήδη για ταφή στη Ρουμανία, όπως ήταν επιθυμία του πατέρα. Νωρίτερα στη Λεμεσό, στον καθολικό ιερό ναό Αγίας Εκατερίνης, τελέστηκε η κηδεία και της 29χρονης Μαρή Καρβαλτές, επίσης από τις Φιλιππίνες, η οποία δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Τραγική φιγούρα η μητέρα της. Το παρόν του και σε αυτό το τελευταίο αντίο έδωσε ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας. Η Μαρή Καρ, μητέρα επίσης ενός ανήλικου παιδιού, ήταν το τρίτο θύμα του 35χρονου Ηλατχού. Μετά από 51 ημέρες επίμονων ερευνών και προσπαθειών των δυτών της Μπρασάλ στην Κόκκινη Λίμνη, η ταξιδιωτική βαλίτσα με την σωρό της Μαρή Καρ εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τον Δίτη Χαράλαμπο Ομήρου στις 4 περασμένου Ιουνίου. Οι σωροί της Μαρή Καρ Βαλτές και της Mary Rose θα αναχωρήσουν από την Κύπρο αύριο για να οδηγηθούν πλέον στην τελευταία τους κατοικία, στην πατρίδα τους στις Φιλιππίνες. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο.